Σκέφτηκες τα πράγματα λίγο καλύτερα? Τα σκέφτηκα, ναι, τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή, κατάλαβες τι έγινε, ας πούμε? Τι έγινε την προηγούμενη φορά? Πριν από τρία χρόνια δεν γνωριζόμασταν. Ναι, κατάλαβα τι έγινε. Και δεν είχαν πάει πολύ καλά τα πράγματα. Δεν πήγανε πολύ καλά τα πράγματα. Οι συγκυρίες, οι συνθήκες, τα πράγματα από μόνα τους, μάλλον, δεν ήταν μαζί συνδυασμένα καλά. Αυτή η εβδομάδα, λες, θα είναι καλύτερη? Θα μπορούσε πολύ εύκολα να πάει καλύτερη. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω με τους γονείς μου σε μία έκθεση στο καπνοεργοστάσιο, Αττική, και αργότερα θα πάμε για ένα φαγητό απόγευμα. Θέλεις να πεις κάτι για το look σου? Λοιπόν, αυτό που ίσως να μην φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι αυτές εδώ είναι τυράντες και επίσης είναι διαφορετικό καρό. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Τι εννοείς, τυράντες εννοείς? Τυράντες εδώ τις έχω τοποθετήσει. Αυτό το έχεις κάνει εσύ μόνη σου όλο, ας πούμε, ή είναι τυράντες τοποθετημένες? Όχι, το από μέσα, το από μέσα. Το από μέσα είναι τρία διαφορετικά μοτίβα, τα οποία τα έχω, υπάρχει και πίσω διαφορετικό. Τα οποία έχουν συνδεθεί σε ένα γυλαίκο. Το έχεις κάνει εσύ το γυλαίκο αυτό που προσπαθώ να καταλάβω? Όχι, έτσι το έχεις πάρει. Ακριβώς. Okay. Και τα καρό αυτά είναι διαφορετικά, δεν είναι? Δεν ξέρω πώς φαίνονται μέχρι την τελευταία παίκτη. Φαίνονται πολύ διαφορετικά. Εντάξει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπέροχο. Και, δηλαδή, το καταλάβανα με τη μία. Πάμε να βαθμολογήσετε. Σελένη. Ειρήνη μου, yeah. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τα τρία κομμάτια και το πουκάμισο από μέσα. Δεν βρίσκω καθόλου τη σύνδεση με την τσάντα και το μικρό τσαντάκι. Και τις δύο. Ναι, το πουά, δεν ξέρω τι θέση υπέχει στο look, δηλαδή πες μου λίγο. Δώσε. Ήθελα κάτι να φαίνεται παράδοξο, ναι, και ταυτόχρονα να δίνει και ένα χρώμα, γιατί μπορεί να φαίνεται πάλι... Μουντό. Ναι, να φαίνεται το look. Η παραδοξότητα αυτή εμένα δεν μου κολλάει, γιατί ξέρεις τι, είναι περίεργα, όχι περίεργα, είναι ωραία ανοιχτό και το παντελόνι προς τα κάτω και με το πουά αυτό δίπλα πάει αλλού, αλλά ευτυχώς είναι μικρό το κομμάτι, στα δικά μου μάτια δεν ταιριάζει, ναι, και θα ήθελα και κλειστό παπούτσι. Κλειστό. Ναι, μου αρέσει που έχει τη λεπτομέρεια με την κάλτσα από μέσα την μπορντό, αλλά δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο παπούτσι καθόλου. Όχι, Ωραία. Και σε μου άρεσε. Άρεσε. Ναι, εμένα μου αρέσει αυτό το γενικά το στυλ παπούτσιου. Είναι μάλινη, είναι μάλινο το παντελόνι, η υφή. Ναι, αλλά πολύ. Είναι λεπτό. Το όμως καταλαβαίνω ότι είναι λεπτό. Είναι λεπτό. Κάπως, ναι, δεν ξέρω αν συνδέονται ιδιαίτερα. Ποια τώρα. Το παπούτσι. Νομίζω ότι είναι πολύ το μάλινα. Με το... Ναι, ότι είναι πάρα πολύ εμφαντικά κομμάτια και χειμερινά και ξαφνικά κάτω το παπούτσι αυτό είναι δερματίνη. Δερματίνη είναι? Ναι, δεν είναι δέρμα. Ναι, καλά. Ναι. Αλλά το συγκεκριμένο είναι καλοκαιρινό, το παπούτσι. Ναι, το παπούτσι. Ωστόσο, ναι, γι' αυτό λόγο το έβαλα και το καλσόν, για να γίνει να πάρει το ύφος του υπόλοιπου. Μια μετάβαση λίγο. Okay. Ναι, δεν πέτυχε πολύ στα δικά μου μάτια όμως. Τέλεια. 2,9. Mm-hmm. Πώς σου φαίνεται? Πολύ ωραίο το 2,9. Πάρα πολύ ωραίο να το συζητάς. Πηγαίνεις στους κριτές και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Μας. Και θα ξεκινήσει ο Δημήτρης. Επίτηδες το κάνετε, δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Γιατί? Κάθε φορά, αφού εμείς έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας κάθε φορά. Γι' αυτό. Επίσης αρέσει το άβολο. Μήπως και ξεβολεύεται κάτι άλλο. Εγώ σου δίνω επίτηδες πρώτο το λόγο για να έχεις να πεις ό,τι θέλεις, για να μην σου πάρει τίποτα ο Στέλιος και μετά να περιμένει αυτό να βρει. Καλησπέρα. Εμένα μου θυμίζει λίγο, όπως είχα πει, και η οικογένεια Adams, όλο αυτό το goth στοιχείο. Να. Και δεν το λέω. Ίσα-ίσα, μ' αρέσει πάρα πολύ η ταινία και η σειρά. Φανταστική. Να σου πω ότι τη τσάντα θα έπρεπε να την αφήσει στην καρέκλα και τις δύο. Καταλαβαίνω ότι είναι άβολες. Να, βολείς, ότι ήθελα να δώσει ένα στοιχείο που να μην ταιριάζει καθόλου και λίγο χρώμα. Πάντως στο συγκεκριμένο. Ποια, η κόκκινη? Η κόκκινη. Όπως δεν μου ταιριάζει, άλλο τόσο ήθελα να την πάρω μαζί μου.
Βάλτε με στην άλλη κι εσύ. Εκεί θα μπει μετά. Μαζί σου θα είναι. Για να ξέρεις μόνο εσύ ότι υπάρχει μια τσάντα κόκκινη που σε αυτό το look. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να μας τη δείξεις εδώ. Ωραία. Δηλαδή θα προτιμούσα να μου φέρεις ένα τενεκεδάκι με χρώμα, αν ήθελες χρώμα, παρά αυτή την τσάντα. Ήταν ρίσκι, το ήξερα, αλλά επέλεξα να το φέρω. Δέχομαι τις συνέπειες προφανώς. Μαγκιά σου. Να δω μέσα το γυλαιόκο που φοράς. Ναι, εννοείται. Φοράσαι και λευκό πουκάμισο, θα τρελαθώ. Ναι. Λοιπόν, μου αρέσει το μέσα. Για λοιπόν, άνοιξε λίγο να δω. Και πίσω έχει. Δείτε το. Πίσω είναι έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ το μέσα, να ξέρεις. Μου αρέσει που φοράς λευκό πουκάμισο, σου πάει, σε φωτίζει πάρα πολύ. Τα καρό μαζί με πριντς είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνδυαστούν. Κάπως το φέρνεις εσύ. Δεν μπορώ να πω την αγαπημένη μου look ή το θεωρώ μια πρόταση κορυφαία για καρό συνδυασμό. Σώζεται στο τέλος. Απλά το παντελόνι, να ξέρεις, δεν σε κολακεύει αυτό πάρα πολύ. Οπότε πώς θα μας βαθμολογήσεις τώρα, Δημήτρη μας? Συγκινήθηκα, Ειρήνη. Συγκινητικά. Συγκινητικά συγκινήθηκα. Δύο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, μετά τον συγκινημένο Δημήτρη Σκουλό, λέω να πάμε στην μέχρι τώρα ψύχρεμη Λένα Παπαγεωργίου. Θα παραμείνω ψύχρεμη, απλά κάπως η επιρροή εδώ της παρέας αρχίζει και φαίνεται σιγά σιγά στον καθένα μας. Ναι, είναι αλήθεια. Θα πω εγώ. Πόσο να αντέξεις κι εσύ? Ειρήνη. Λιάννα. Πολύ θα μπω. Θα μπω. Μουντό. Μουντό. Παπαγαλάκι. Η αλήθεια είναι ότι είχα σκοπό να το συνεχίσω για να δω αν θα επαναλαμβάνεις τη λέξη. Κάπου θα σταμάταγα, πιστεύω. Παλιό. Παλιό. Όχι σύγχρονο. Εγώ νομίζω ότι αυτό το look δεν έχει δυσκολία. Ναι. Γιατί όλα αυτά φαίνονται συνδυασμένα και είναι, γιατί έχεις βρει τα σωστά χρώματα. Εμένα μου φαίνεται πολύ λίγο για σένα, δηλαδή εκεί προσπαθώ να καταλήξω ότι... Ωραία. Γενικά, ναι, από αυτό που έχω καταλάβει μέχρι στιγμής, είναι κάποια looks τα οποία μπορούν να τα φέρνω και να χαρακτηρίζονται έντονα, που μπορεί όντως να είναι, που είναι. Και μου περνιέται εμένα τώρα η σκέψη ότι πρέπει να μετριάζονται. Τουλάχιστον τα κομμάτια ή το πώς φαίνονται. Οπότε προσπαθώ και αυτό να φέρω. Ναι, θεωρώ ότι το έχεις κατεβάσει κάτω από αυτό που ένιωσες εσύ. Δηλαδή, όταν εσύ θα φέρεις ένα απλό look που είσαι ήδη υπερβολική στην υπερβολή, θα περίμενα να δω και κάτι πολύ, ξέρεις, διαφορετικό, κάτι έντονο, ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ. Συνήθως έχεις ιδιαίτερα αξεσουάρ. Έχεις μια ιδιαίτερη προσέγγιση. Θα πεις ότι είναι αναμενόμενο. Αναμενόμενα, συγγνώμη, τα αξεσουάρ που φέρνω. Κάποιες φορές οι καρφίτες που τις λατρεύω, ας πούμε. Και εγώ, ναι, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι καρφίτες που φέρνω. Στο look αυτό μπορεί να έβαζα κάποια καρφίτσα, δεν ξέρω πια. Στο look αυτό μου λείπουν, ας πούμε. Θα σου πω ότι μου αρέσει. Τα μαλλιά σου τώρα, πραγματικά τα μαλλιά σου, ναι, νομίζω ότι πλέον έχει να κάνει με το κούρεμα. Μου αρέσουν τα μαλλιά σου που είναι γλυκούλικα και είναι έτσι προς τα έξω. Ωραία. Τα μαλλιά δηλαδή είναι το... Φιλάρισμα. Το. Άντε, ωραία, έχει συνδυάσει, ωραία και τα καρό. Ένα. Ευχαριστώ. Στέλιο. Ναι, εμένα μου αρέσει, Ειρήνη. Ευχαριστώ. Δηλαδή, μου αρέσουν και τα μαλλιά σου. Mm-hmm. Γι' αυτό εσύ που πιστεύεις ότι είναι τυχαίο το πουά και άλλο πρόσαλλο, δεν είναι και τόσο. Γιατί όλη τυχαίο σου τι εικόνα... εννοείται. Οπότε, παιδί μου, πήρες κάτι αναπάντεχο. Mm-hmm. Ότι είναι πολύ αναπάντεχη αυτή η τσάντα. Η σύνδεση που υπάρχει είναι ότι όλο αυτό παραπέμπει πάρα πολύ σε κλόουν, με την καλή έννοια το λέω. Όχι, το λέω με σοβαρότητα. Οι παλιάτσοι χαρακτηριζόντουσαν πάρα πολύ, που είναι πολύ σημαντικά στοιχεία του κινηματογράφου, πολύ σημαντικές φιγούρες του κινηματογράφου και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλες συλλογές από τους παλιάτσους και τους κλόουν. Αυτό μου το έχουν ξανααναφέρει για κάποια looks μου. Ωραία, με τον ίδιο τόνο. Look, στο λέω, δεν στο λέω. Ναι, ενώ θετικά λοιπόν, μου το είχαν αναφέρει. Το καρό με το πουά ταιριάζουν πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να δω ένα στοιχείο ηρωνικό, όχι να κάνεις, ας πούμε, κόκκινη μύτη, αλλά να κάνεις κόκκινο στόμα. Μπαίνεις σε ένα άλλο δρόμο από ό,τι καταλαβαίνω αυτή την εβδομάδα. Ναι. Λίγο πιο πεζό. Πεζό. Όχι, ενώ ρε παιδί μου, πας με τους γονείς σου κάπου να δεις μια έκθεση σε ένα υπαρκτό μέρος. Ξεκίνησα με αυτό το κόνσεπτ, ναι. Ωραία, κανονικό. Ναι, ναι. Πεζό, το πεζό το λέω ως κάτι κανονικό. Ναι, 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 ναι. Εντάξει. Κανονικό. Όσοι... Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει. Τι ήθελα να πω, ότι είναι πολύ φθινοπορεινό. Αν λύσουμε και αυτό το θέμα των εποχών, θα είμαστε σε καταπληκτικό δρόμο. Ωραία. Δύο θα σου βάλω. Ευχαριστώ πολύ.
Ειρηνάκη, 7,9 είναι η τελική βαθμολογία. Μια χαρά. Μπορείς να γυρίσεις τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.